Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ολοκληρώνεται σήμερα η συζήτηση για την κύρωση των πρωτοκόλων προσχώρησης της Δημοκρατίας της Φιλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Οι προθέσεις των κομμάτων ήδη ξεκαθάρισαν στη συζήτηση στη Διαρκή Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων. Προδιαγράφηκε για μια ακόμη φορά η συμπόρευση Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ στην ομόφωνη αποδοχή της επέκτασης του εγκληματικού μηχανισμού του ΝΑΤΟ. Η εξέλιξη αυτή, η προσχώρηση δηλαδή Φιλανδίας-Σουηδίας, είναι εξαιρετικά επικίνδυνη. Ρίχνει λάδι στη φωτιά του πολέμου στην Ευρώπη και φέρει φαρδιά πλατιά την υπογραφή όλων σας. Το μέτωπο μεταξύ ΝΑΤΟ-Ρωσίας αυξάνεται κατά 1.300 χιλιόμετρα, ήδη μετατρέπεται σταδιακά σε νέο μέτωπο αντιπαράθεσης. Σήμερα διατείνεστε, και το επιχείρημα το χρησιμοποιήσατε όλοι σας, ότι η επέκταση του ΝΑΤΟ είναι απότοκος των συνεπειών του πολέμου και της ανασφάλειας που καλύπτει στην περιοχή. Η επέκταση του πριν τον πόλεμο της Ουκρανίας, τι ήταν άραγε για σας? Τι ήταν? Ξεχνάμε τα Δυτικά Βαλκάνια και τα σκηνικά που στήθηκαν και από τον ΣΥΡΙΖΑ και από τη Νέα Δημοκρατία, που αν εξαιρέσουμε τις κούφιες εθνικιστικές κορώνες, τις οποίες για άλλους λόγους χρησιμοποιείτε, επί της ουσίας συμφωνήσατε όλοι σας. Νατοποίηση των Βαλκανίων ήταν. Δεν υπήρχε πόλεμος. Και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Δένδιας, ήταν σαφέστατος όταν δήλωνε ότι η διεύρυνση της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας με την ενσωμάτωση χωρών και μελών αποτελεί στρατηγική επιλογή για τη χώρα μας. Ξεκάθαρος. Και βέβαια επιχαίρει η κυβέρνηση, γιατί όπως λέει η Σουηδία και η Φιλανδία είναι χώρες με ισχυρές στρατιωτικές υποδομές, άρα το ΝΑΤΟ ισχυροποιείται ακόμη περισσότερο. Κάτι κρύβουν όμως. Τι είναι αυτό? Κρύβουν περίτεχνα ποιος είναι αυτός ο οργανισμός. Και αυτό το στηρίζετε όλοι σας επίσης. Γιατί η ματωμένη ιστορία 73 χρόνων, όσο κι αν το προσπαθείτε, δεν μπορεί να κρυφτεί. Ο ελληνικός λαός, οι λαοί όλου του κόσμου δεν ξεχνούν. Δεν ξεχνούν την Κορέα, το Βιετνάμ, την Κούβα, τη Χιλή, την Νικαράγουα, το Σαλβαδόρ, την Κύπρο, την Ινδοκίνα, τη Ιουγκοσλαβία, Παλαιστίνη, Γρανάδα, Συρία. Δεν έχει τέλος αυτός ο κατάλογος. Είναι πραγματικά ατέλειωτος, με τα ναντοϊκά εγκλήματα γραμμένα με ματωμένα γράμματα. Είναι ένας οργανισμός που πλέον έχει θεσμοθετήσει τη χωρίς όρια δράση του σε ολόκληρο τον πλανήτη. Είναι ένας παγκόσμιος κατασταλτικός μηχανισμός που έχει και τυπικά πια πάψει να αυτοπροσδιορίζεται ως δίθεν αμυντικός οργανισμός. Και φυσικά δεν κρύβει αυτό που ήταν πάντα, ο στρατιωτικός βραχίωνας των πολυεθνικών του ευρωατλαντισμού που υπηρετεί με στρατιωτικούς όρους τα ζωτικά τους συμφέροντα. Αυτό είναι το ΝΑΤΟ που στηρίζεται, κύριε Λιβανέ, ως εκφραστής της κυβερνητικής πολιτικής. Και όσα λιβανιστήρια κι αν του ανάψετε, η μπόχα των εγκλημάτων του θα συνεχίσει να έρχεται από όλα τα σημεία του ορίζοντα. Φτάνετε μέχρι το σημείο να αναγορεύετε το ΝΑΤΟ σε θεματοφύλακα του αναθεωρητισμού στον οποιονδήποτε θα σκεφτεί αλλαγή συνόρων δια της ομοίας βίας. Το είπατε. Ακριβώς αυτό είπατε στην τοποθέτησή σας στη συζήτηση πριν μερικές μέρες. Μα πόσο πια θα υποτιμήσετε τις μνήμες αυτού του λαού? Τι ήταν άραγε η αιματοβαμμένη νατοϊκή επέμβαση στη Ιουγκοσλαβία ή στη Συρία? Δεν ήταν αλλαγή συνόρων δια της ομής νατοϊκής βίας? Ήταν ή δεν ήταν? Γιατί το κρύβετε? Αυτούς επιλέγετε σήμερα να αναγορεύσετε για άλλη μια φορά σε θεματοφύλακες ασφάλειας. Αυτές τις θέσεις εκφράζετε και απορείτε μετά για την κορύφωση του αναθεωρητισμού αμφισβήτησης της ελληνικής κυριαρχίας, αλλά των κυριαρχικών και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας εκ μέρους της τουρκικής αστικής τάξης. Και εσείς τους στέλνετε το μήνυμα βαφτίζοντας το θήτη θύμα.
Είναι πραγματικά ντροπή. Όχι αυτά που λέτε και κάνετε. Αυτή είναι η πολιτική σας. Ντροπή είναι η απίθμενη ασέβειά σας απέναντι στο λαό μας και στη διαρκή προσπάθεια κοροϊδίας του. Σε όλα αυτά βέβαια δεν είστε μόνοι. Υπάρχουν και αυτοί που επίσης κοροϊδεύουν τον λαό όταν ταυτίζουν ύπουλα την αριστερά ή τη σοσιαλδημοκρατία, φέρνοντάς την σε δίθεν αντιπαράθεση με τη βαρβαρότητα του καπιταλισμού. Αυτό κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό κάνει και το ΠΑΣΟΚ κοινάλ. Ποιον άραγε ξεπλένει ο ΣΥΡΙΖΑ? Ακούστηκε και αυτό στην τοποθέτηση του εισηγητή της μειοψηφίας της ζήτησης στην Επιτροπή, ο κύριος Κατρούγκαλος, όταν λέει ότι η χώρα μας κινείται στη διεθνή σκηνή ως μια δύναμη ήπιας ισχύως, ως μια δύναμη που επιδιώκει την ειρήνη διαχρονικά στο παρελθόν. Αν αυτό δεν είναι πλυντήριο για την εξωτερική πολιτική όλων των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων, τότε τι είναι? Δηλαδή η συμμετοχή της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ, οι προκλητικά αυξημένες κρατικές δαπάνες για πολεμικές επιθετικές ανάγκες του ΝΑΤΟ, η συμμετοχή των ενόπλων δυνάμεων σε αποστολές εκ των συνόρων, η εναέρια επιτήρηση συνόρων βαλκανικών χώρων κρατών, η συμμετοχή σε ασκή στη Βαλτική θάλασσα και τη Μαύρη θάλασσα, η συμμετοχή σε πολεμικές περιπολίες στον Περσικό, η αποστολή των Πάτριων στη Σαουδική Αραβία. Τι είναι αυτά? Συνιστούν επιλογές μιας χώρας που επιδιώκει την ειρήνη? Μην τρελαθούμε τώρα. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει την ταμπέλα ειρηνικές επιδιώξεις στη νέα στρατηγική συμφωνία με τη ΣΥΠΑ, την πολιτική και κυρίως στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ, την αποστολή δυνάμεων στο Μάλι της Αφρικής? Ή μήπως η χρησιμοποίηση αμερικανικών βάσεων που βρίσκονται στην Ελλάδα για επιθετικές αποστολές κατά γειτονικών λαών και τη συμμετοχή τους στην περικύκλωση της Ρωσίας δεν αποτελούν άραγε καθαρά επιθετικές κινήσεις? Γιατί τα παραβλέπετε αυτά? Επίσης κάνει λογικούς ακροβατισμούς ο ΣΥΡΙΖΑ για να δικαιολογήσει τη στάση του όταν διατείνεται ότι η ένταξη Φιλανδίας και Σουηδίας δεν αντιμετωπίζεται με τον ίδιο έντονο τρόπο και από τη ρωσική πλευρά, όπως είχε αντιμετωπιστεί η προοπτική ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ. Όμως ο μόνιμος αναπληρωτής πρέσβης της Ρωσίας στα Ηνωμένα Έθνη, Δημήτρη Πολάνσκι, με αφορμή αυτή την προσχώρηση των σκανδιναβικών χωρών, δήλωσε τον Ιούνιο που πέρασε απερίφραστα ότι το ΝΑΤΟ είναι ένα εχθρικό μπλοκ για εμάς. Αυτό σημαίνει ότι Φιλανδία και Σουηδία ξαφνικά, αντί για ουδέτερες χώρες, γίνονται μέρος του εχθρικού μπλοκ και αντιμετωπίζουν όλους τους κινδύνους που κάτι τέτοιο συνεπάγεται. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σε αυτούς τους κινδύνους εντάσσεται και η στόχευση όλων των χωρών του ΝΑΤΟ. Ενδεχομένως ακόμη και σε πυρηνικά πλήγματα. Αυτά είναι τα αποτελέσματα των επιλογών του ΣΥΡΙΖΑ όταν πατάει σε δύο βάρκες. Το ΠΑΣΟΚ κοινάλι, σε άλλη μια περίπτωση νατοϊκής πλειοδοσίας, επίσης υπερψηφίζει την προσχώρηση των δύο χωρών. Μέμφθηκε και βέβαια πήρε την απάντηση τον Υπουργό Εξωτερικών γιατί δεν έχει επισκεφτεί το Κίεβο την περίοδο της ρωσικής εισβολής. Απάντησε ο κύριος Δένδιας, δεν έχασε την ευκαιρία, πήρε την πάσα και διαβεβαίωσε ότι θα πάει στην Ουκρανία στις 6 του Οκτώβρη, ενώ νωρίτερα θα επισκεφθεί την Ουκρανία η πρόεδρος της Δημοκρατίας. Αντίστοιχο βέβαια με το ΣΥΡΙΖΑ ξέπλυμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκανε και το Μέρα 25, βάζοντας θέμα ανεπαρκέστατης ηγεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αποτέλεσμα να συρθούν, όπως είπε, στο Ουκρανικό από ΗΠΑ και ΝΑΤΟ. Δηλαδή, αν η Ευρωπαϊκή Ένωση των Μονοπωλίων με μια πιο δυναμική ηγεσία θα είχε διαφορετική πολιτική, το ΚΚΕ καταψηφίζει και τις δύο προσχωρήσεις, και της Φιλανδίας και της Σουηδίας, και καλεί την εργατική τάξη, το λαό και την νεολαία να μην δείξουν καμιά εμπιστοσύνη ούτε στις διάφορες αστικές κυβερνήσεις που εναλλάσσονται στην εξουσία, ούτε τα αστικά κόμματα που τις στηρίζουν φανερά αλλά και συγκεκαλυμμένα. Όλοι έχουν χρέος, δυναμώνοντας τη πολύμορφη πάλη τους, να καταδικάσουν μαζικά την επικίνδυνη πολιτική που εμπλέκει το λαό σε ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, επεμβάσεις και πολέμους. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.